Και τώρα στις απορίες μας, παιδιά. Λέγει μια απορία. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την προσβολή του πειρασμού από την αποδοχή του από τον άνθρωπο? Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να καταλάβουμε πότε αρχίζει η αμαρτία? Αυτά λέγει μία ερώτηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διάκριση μεταξύ προσβολής και αποδοχής του πειρασμού είναι για τον αγωνιζόμενο πιστό, είναι μάλλον ευδιάκριτη, δηλαδή μπορεί να την ξεχωρίσει. Η προσβολή του πειρασμού δεν παρασκευάζεται από μας, αλλά είναι ξαφνική, αναπάντεχη. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι θα ανοίξω την τηλεόραση και τώρα ό,τι βγει επάνω στο καντράν, αυτό θα είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Εκεί παρασκευάζεις τον πειρασμό. Για να μην πω κάτι άλλο, όπως είναι ο κινηματογράφος, πληρώνεις και εισιτήριο για να δεις εκείνα τα οποία θα δεις. Συνεπώς, εδώ ήδη προετοιμάζεις τον πειρασμό. Όταν όμως δεν τον προετοιμάσεις, είσαι ανύποπτος, περπατάς στο δρόμο σου και τα λοιπά, και έρχεται ένας πειρασμός, αυτό είναι προσβολή πραγματική. Η προσβολή όμως δεν είναι αμαρτία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Η προσβολή δεν είναι αμαρτία, γιατί πολλοί μπερδεύουν τα πράγματα και είναι ανάγκη να ξέρουμε από πότε αρχίζει η αμαρτία, για να μην έχουμε τύψη συνειδήσεως ότι είμαστε πάρα πολύ αμαρτωλοί με τον κάθε πειρασμό που έρχεται να μας προσβάλλει. Έτσι, η αποδοχή από την οποία αρχίζει η αμαρτία δεν είναι τι άλλο παρά η συγκατάθεση. Δηλαδή, για μια στιγμή τα μάτια μου είδαν κάτι. Αυτό είναι προσβολή. Τώρα, από τη στιγμή που θα ήθελα να δεχθώ αυτό το οποίο έπεσε στα μάτια μου, να το περιεργαστώ και τα λοιπά, από εκεί αρχίζει η συγκατάθεση και είναι η πρώτη μορφή, είναι το πρώτο στάδιο, είναι η πρώτη φάση της αμαρτίας, η συγκατάθεση. Μετά τη συγκατάθεση γεννιέται μια κάποια επιθυμία. Επιθυμούμε αυτό το οποίο ήδη αποδεχθήκαμε. Μετά από την επιθυμία έρχεται η πράξη, και μετά από την πράξη έρχεται η αμαρτία, και μετά από την αμαρτία έρχεται ο θάνατος. Βλέπετε λοιπόν πως ξεκινάμε από τον πειρασμό, την προσβολή, είναι η συγκατάθεση, η αποδοχή, μετά γεννιέται η επιθυμία, ή αν θέλετε πρώτα η επιθυμία, μετά η συγκατάθεση, γιατί πρώτα η Εύα είπε ωραίος ο καρπός, να τον βλέπεις και να τον γεύεσαι, επιθυμία, μετά είναι η συγκατάβαση, μετά είναι η πράξη, μετά είναι ο θάνατος, η αμαρτία, μετά είναι ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, ο πνευματικός θάνατος. Ας ξέρουμε λοιπόν αυτά τα διαδοχικά στάδια της αμαρτίας, για να μην έχουμε την εντύπωση ότι αμαρτάνουμε με μία μόνη προσβολή. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε στην εξομολόγησή τους, αναφέρονται στις προσβολές, χωρίς καν να έχουν αποδεχθεί τίποτα από όλα αυτά, και όμως έχουν την εντύπωση ότι έχουν αμαρτήσει. Δεν είναι σωστό. Και όχι μόνον δεν έχουν αμαρτήσει, αλλά και έχουν και έπαινον από τον Θεό ότι στην προσβολή δεν εδέχθησαν τίποτε από όλα αυτά. Είδατε προηγουμένως τι είπε η γυναίκα του το Βιτ που λέγαμε στο μάθημά μας. Επιτέλους, λέει, δεν είδα την προκοπή σου. Και την αποκαλεί άμυαλη γυναίκα, ο το Βιτ. Και μάλιστα
όπως θα δούμε στη Διαθήκη, να λέγει, το ακούσατε όταν σας διάβασα, ότι τη μητέρα σου να την τιμάς, να την αγαπάς, που δείχνει ότι δεν κράτησε κακία εναντίον της γυναικός του. Ή η άλλη εκείνη η σύζυγος του Ιώβ, που λέγει, επιτέλους λέει, βλασφήμα το όνομα του Θεού, να ησυχάσεις, να πεθάνεις, να ησυχάσω κι εγώ. Άμυαλη γυναίκα, της λέγει και ο Ιώβ, τα καλά τα δεχθήκαμε, τα κακά, τα άσχημα, να μην τα δεχθούμε από τον Θεό. Αμάρτησε ο Ιώβ. Το σπουδαίο είναι ότι το σημειώνει η Αγία Γραφή, ότι ο Ιώβ δεν αμάρτησε. Το σημειώνει η Αγία Γραφή. Βλέπετε λοιπόν ότι η προσβολή δεν είναι αμαρτία. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος όμως να αμαρτήσουμε, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Αυτά, παιδιά, και για αυτή την απορία.